η περιοδία του κλιμακίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σχετίζεται με την αυριανή απεργία και την αναγκαιότητα οι εργαζόμενοι να δώσουν δυναμικό παρόν, να συμμετέχουν στην απεργία και να δώσουν δυναμικό παρόν στις απεργιακές κινητοποιήσεις. Είναι ενθαρρυντικά τα μηνύματα από τους εργαζόμενους. Υπάρχει ανησυχία για την ακρίβεια, για την ενεργειακή φτώχεια, για τους πολέμους που εξελίσσονται στην ευρύτερη περιοχή και ιδιαίτερα στην Ουκρανία με τον υπεριαλιστικό πόλεμο, ο κίνδυνος να κατέβει προς τα κάτω και να επηρεάσει και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους δύο λαούς, τον ελληνικό και τον τουρκικό λαό. Παράλληλα όμως, η κουβέντα με τους εργαζόμενους αντικειμενικά πήγε στα σοβαρά προβλήματα του αθλητισμού. Η αναγκαιότητα πια. Οι εργαζόμενοι με πάρα πολλές ειδικότητες σε Γενική Γραμματεία Αθλητισμού θα μπορούσαν να αξιοποιούνται σε πάρα πολλές δράσεις, στις σχολικές μονάδες, σε άλλους χώρους του δημοσίου, έτσι ώστε πραγματικά αυτό που λέμε ανάγκη σήμερα άθλησης του λαού και ιδιαίτερα της νεολαίας να γίνει πράξη. Δυστυχώς και το προσωπικό είναι λίγο, αλλά και η κατεύθυνση συνολικά της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού δεν είναι η ανάπτυξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Αντιθέτως, η πολιτική της κυβέρνησης που εκφράζεται μέσα από το Υφυπουργείο Αθλητισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού είναι η περαιτέρω εμπορευματοποίηση του αθλητισμού, η μετατροπή του ερασιτεχνικού μαζικού αθλητισμού σε επαγγελματικές προδιαγραφές, σε μια πορεία επαγγελματοποίησης και του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Άλλωστε, η συνεχώς μειούμενη κρατική χρηματοδότηση στα σωματεία και θα έλεγα με το κερασάκι στην τούρτα της χρηματοδότησης από το στοίχημα, στην πραγματικότητα οδηγεί τα ερασιτεχνικά σωματεία στο να φυτοζωούν, οι ομοσπονδίες να μην μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, τις αυξημένες υποχρεώσεις τους και φυσικά με το Μητρό των Αθλητικών Σωματείων που στην πραγματικότητα ο βασικός στόχος είναι η συρρήκνωση των αθλητικών σωματείων ως πρόσχημα για τη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης αλλά να ανοίξει και ο δρόμος σε επιχειρηματίες και σπόνσορες που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία στην κατεύθυνση που είπαμε προηγουμένως να αποκτήσουν επαγγελματικά χαρακτηριστικά. Το ΚΚΕ στους εργαζόμενους έθεσε τα ζητήματα το πώς αντιλαμβάνεται το μαζικό λαϊκό αθλητισμό, ότι αποτελεί δικαίωμα, δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα, είναι κοινωνικό αγαθό που πρέπει να το απολαμβάνει όλος ο λαός και από αυτή την έννοια τους καλέσαμε να αγωνιστούν και να παλέψουν έτσι ώστε να είναι ένας αθλητισμός αντάξιος των προσδοκιών του λαού και της νεολαίας και ταυτόχρονα να δώσουν μαχητικό παρόν αύριο στην απεργία και στις πορείες που θα πραγματοποιήσει το ΠΑΜΕ.